25χρονη ανάγκαζε ανήλικη να βρίσκεται ερωτικά με τους πελάτες σε βαγόνι τρένου, το οποίο μάλιστα το είχε διαμορφώσει κατάλληλα. Από αστυνομικούς υποδιεύσης ασφαλείας Πατρών συνελήφθη χθες μία 25χρονη μαστροπός, η οποία παρακρατούσε και εξωθούσε στην πορνεία μία ομοεθνήτης 17 ετών. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η 25χρονη είχε φέρει την ανήλικη από τη Ρουμανία στην Ελλάδα με σκοπό να της βρει εργασία. Της παρακρατούσε τα έγγραφα και με άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας την εξανάγκαζε να συνέρχεται σε επαφή με πελάτες, κυρίως ηλικιωμένους, έναντι χρηματικής αμοιβής. Αστυνομικός της υποδιευθύνσης ασφάλειας Πατρών εμφανίστηκε ως πελάτης στο βαγόνι. Παρέδωσε το ποσό των 50 ευρώ που ζήτησαν και στη συνέχεια συνέλαβε την 25χρονη. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε κεντρικό πάρκινγκ της Πάτρας, όπου εκεί έρχονταν σε επαφή με πελάτες και στη συνέχεια η 17χρονη πήγαινε σε κοντινό σταθμό τρένου, όπου μέσα σε βαγόνι είχαν διαμορφώσει ειδικό χώρο με κοινοσκεπάσματα προκειμένου να γίνονται ακόλαστες πράξεις. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της υποδιεύσης ασφαλείας Πατρών, προσποιούμενοι τους πελάτες, προσέγγισαν τις δύο γυναίκες, όπου συμφωνήθηκε η τέλεση ερωτικής πράξης μαζί τους έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν τις ιδιότητές τους και συνέλαβαν την 25χρονη.